Προκαλέσει το άνομο είναι μια σειρά ηχογραφημάτων σταθερού τίτλου, διαφορετικής εικόνας και μιας και μοναδικής κάθε φορά ηχογράφησης. Η συγκεκριμένη έχει τίτλο «Η Άνεση», γιώτα αλφα νι έψιλον σίγμα ήτα, μία λέξη. Ολοκληρώθηκε 10:35 περίπου μετά μεσημβρίας, ξεκίνησε κάπου το μεσημέρι, σήμερα είναι 4 Φεβρουαρίου 2014 και ακολουθεί. Σε εκνευρίζει που υπάρχει, που υπάρχει μέσα της. Τι κάνω, τίποτα, απλά το ανοίγεις εκεί πέρα. Α, βρες το εκεί δίπλα ρε, μπροστά σου. Α, το βρήκα, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έλα, έλα, άνοιξε. Χορεύει μαζί μου. Λίγο, λίγο το μυαλό σου εδώ, έλα μαζί πάμε. Σάββατα μπορεί να σου γίνουν μανία. Πέφτει μπιλάκι στο πάτωμά σου. Ακούγεται ήχος στο ταβάνι μου. Κοιτάζω ψηλά. Σκέφτομαι ότι θα κυλήσει μέσα από το καλώδιο. Θα βγει από το ντουί. Θα πέσει στο τραπέζι μου. Συμβαίνει. Το κοιτάζω. Το πιάνω. Το επεξεργάζομαι. Το αφήνω στη θέση του. Το θαυμάζω. Σκέφτομαι. Μα τι είναι, δεν είναι μπιλάκι, δεν είναι αυτό που λες βόλος, να το στείλω να βρει το αδέλφι του ή λες ήταν και μεταμορφώθηκε σε αυτό τώρα για να δω, δηλαδή για να το ξαναδώ τι είναι λίγο στρογγυλό, βλέπω λίγο τετράγωνο, τι διάολος κάτουλα, γαμώ το να δω, πριν το αγγίξω για δεύτερη φορά, εξαφανίζεται, λέω, χτυπάω γροθιά στην παλάμη, κλωτσάω το τηλέφωνο δίπλα μου, πέφτει πάνω σε παντελόνι, το ακουστικό σχεδόν διαλύεται, ρεβέρ το αποτελειώνει, καλεί την εταιρεία που μου προτείνει κάθε μέρα προσφορές και τις προσφέρει βουητό, το χαίρομαι αλλά σατανίζομαι ακόμα με την απώλεια, τσιρίζω, λίγο πόγκο εσωτερικό, λίγο αρκ εξωτερικό, ήχος ακούγεται πάλι τώρα στο πάτωμά μου, σκουμπό ξύλο ας είναι στο ταβάνι σου, γίνεται ρυθμικός, ψιλογουστάρω, χαλαρώνω το πέλμα πάνω κάτω, πάνω κάτω, κάτω πάνω στο πάτωμα, το άλλο πέλμα σταθερό, ήσυχο ζεσταίνει και ετοιμάζεται στην κουζίνα με το που το σκέφτομαι. Κακή στάση σώματος, τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο, νέο έγγραφο, κειμένο σχεδόν έτοιμο, λέω να το κλείσω, ας το κλείσω, σημειώνω και διαβάζω δυνατά το τίτλο, παλαμάκι από κάτω, παλαμάκι από πάνω, σχηματίζονται από κόλλο δάχτυλα, σημειώνω στον αέρα. Πρέπει να πας, γιατί δεν πας, να πας, ας πας.
αφού θα πας, αν πας, πας, που πας, πως πας, πως πας και πα παρα πα πα λες πας, δεν πας, θα πας, που πας, που πας, που πας, τώρα, ναι, πας. Ναι, κάτι, κάτι, κάτι που να εξυπηρετεί την απόσταση. Άδοξα, άδοξα έλεξη. Θα μπορούσα να είναι πιο γουστόζικο τώρα. Τι λες, μωρέ μαλάκα. Δεν μου γαμιέσαι, λέω εγώ τώρα. Καλά, ρε μαλάκα, δεν λέω και τίποτα. Άντε, ρε.